τα τουλάπια με προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα και αν συνεχεία ελέγξτε τις τσέπες των κατισμάτων για εκτεθασμένα ήδη. Ισραήλ. Το Ισραήλ ιδρύθηκε το 1948 με σκοπό να μετατραπεί σε εθνική αιστεία όσων απανταχού Εβραίων επιθυμούν να πολιτογραφηθούν πολίτες του από όπου και αν προέρχονται. Ωστόσο, το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ διεκδικεί ιστορική συνέχεια με τα αρχαία βιβλικά κράτη του Ισραήλ και της Ιουδαίας, τα οποία έχουν κεντρική θέση στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Η πλειονότητα των κατοίκων του κράτους είναι Εβραίοι, 74%, ενώ η μεγαλύτερη μειονότητα είναι Άραβες με 20%, εκ των οποίων 84% είναι Μουσουλμάνοι, 8% είναι Χριστιανοί διαφόρων δογμάτων και 8% είναι Δρούζοι που κατοικούν κυρίως στο βορειοανατολικό Ισραήλ, κυρίως στα υψίπεδα του Γκολάν, κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Το υπόλοιπο 4,8% του πληθυσμού, περίπου 434.000, ορίζονται ως άλλα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων εβραϊκής καταγωγής που θεωρούνται μη Εβραίοι με βάση τον Ιουδαϊκό θρησκευτικό νόμο και άτομα μη εβραϊκής καταγωγής που είναι μέλη της οικογένειας Εβραίων μεταναστών, κανείς από τους οποίους δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Υπουργείο Εσωτερικών ως Εβραίοι. Μη Άραβες Χριστιανοί, μη Άραβες Μουσουλμάνοι και όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι που δεν έχουν ούτε εθνική ούτε θρησκευτική κατάταξη. Ακόμα και σήμερα υπάρχει ένα σταθερό κύμα μετανάστευσης Εβραίων και εβραϊκής καταγωγής ατόμων προς το Ισραήλ, περίπου 30.000 άτομα το έτος, τόσο από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όσο και εκτός αυτής.
νέους δικαίου Σαμουήλ, ότι τι να τον κάνετε τον επίγειο βασιλέα. Εδώ μιλάμε για την ουράνιο βασιλεία. Δεν καταλάβαινε τα λόγια αυτά και θέλαν ένα βασιλιά να τον βλέπουν. Έτσι λοιπόν κατά... Ισραήλ. Οι Εβραίοι ζουν στο Ισραήλ εδώ και χιλιάδες χρόνια και στην αρχαιότητα ήταν πλειονότητα μέχρι ότου εκδιώχθηκαν από τους Ρωμαίους και κατοίκησαν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οι Ρωμαίοι μετονόμασαν τη χώρα από Ιουδαία σε Παλαιστίνη κατά την Παλαιστίνη Συρία του Ηροδότου. Η περιοχή κατακτήθηκε μεταγενέστερα από Βυζαντινούς, Άραβες, Σελτζούκους Τούρκους, Σταυροφόρους, Μαμελούκους Αιγύπτιους, Οθωμανούς, ενώ διετέλεσε Βρετανικό Προτεκτοράτο μεταξύ του 1920 και του 1948. Η περιοχή της Παλαιστίνης παρέμεινε ως επιτοπλίστων μουσουλμανική κατά πλειονότητα των κατοίκων της από το 1270 μετά Χριστόν έως και τον 20ο αιώνα. Ο πρώτος μαζικός επαναπατρισμός Εβραίων συνέβη κατά τον 14ο αιώνα, κυρίως από την Ισπανία προς την Ιερουσαλήμ. Από τον 19ο αιώνα, το σιωνιστικό κίνημα που είχε ιδρυθεί το 1897 με σκοπό την ίδρυση του Ισραήλ, απέτησε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου εβραϊκού κράτους, ενώ ανέλαβε τη μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων Εβραίων, ήταν η πρώτη αλληγιά στην Παλαιστίνη, την οποία προσπάθησαν αρχικά να σταματήσουν οι Βρετανοί, οι οποίοι είχαν μετατρέψει την περιοχή σε προτεκτοράτο. Το 1917 όμως η Βρετανία άλλαξε στάση και ο Υπουργός Εξωτερικών Arthur James Balfour δήλωσε πως υποστηρίζει τη μελλοντική ίδρυση εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη στο βαθμό που δεν επηρεάζονται οι Άραβες κάτοικοι. Η εβραϊκή μετανάστευση, δεύτερη αλληγιά, τρίτη αλληγιά, συνεχίστηκε και αυξήθηκε σημαντικά στα επόμενα χρόνια και πολλές καθαρά εβραϊκές νέες πόλεις και ιδρύματα χτίστηκαν. We'll be right back.
σπίτι, εντάξει, πήγαινε το όλοι και τα λοιπά. Οικονομικά, μιλάμε για οικονομικά. Πες μου.
είμαστε τώρα, την περιοχή κατά Μόνας. Εδώ βρίσκεται το μοναστήρι με τον τάφο του Αγίου Σημαίων του Θεοδόχου. Ο ναός, αν και πολύ μεγάλος, είναι πολύ κατανυκτικός. Τους τοίχους του ναού διακοσμούν όμορφες αγιογραφίες και εικόνες με φωτεινά χρώματα. Αριστερά στο ναό είναι ο χώρος όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σημαίων. Ο Άγιος Σημαίων ήταν ένας από τους Εβδομήκοντα, οι οποίοι ερμήνευσαν την Παλαιά Διαθήκη στην Αλεξάνδρεια. Ο Άγιος Σημαίων έπρεπε να ερμηνεύσει το βιβλίο του Ισαΐου. Στάθηκε λοιπόν στο στίχο που έλεγε «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή, έξι και τέξετε ιών». Μην μπορώντας να κατανοήσει πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτό που διάβασε, ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί από Παρθένο, το άφησε και πήρε το πλοίο για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Στο πλοίο που ταξίδευε, ενώ στεκόταν στην κουπαστή, πέταξε το δαχτυλίδι του στην θάλασσα και είπε ότι όσο δυνατό είναι να ξαναβρω το δαχτυλίδι μου, άλλο τόσο δυνατό είναι να γεννηθεί ο Μεσσίας από Παρθένο γυναίκα. Στο σπίτι του όταν έφτασε, τον περίμενε η γυναίκα του, η οποία είχε μαγειρέψει ψάρια για να τον περιποιηθεί από το ταξίδι. Ο Άγιος Σημαίων μόλις άνοιξε το ψάρι, βρήκε μέσα το δαχτυλίδι του. Έτσι είπε ότι εφόσον βρήκα το δαχτυλίδι, θα πραγματοποιηθούν και τα γραφόμενα σχετικά με τη γέννηση του Μεσσία. Παρακάλεσε τον Κύριο να του επιτρέψει να ζήσει για να δει με τα ίδια του τα μάτια αυτό το τεράστιο θαύμα. Ο Κύριος του επέτρεψε να ζήσει μέχρι τα 270 του χρόνια, οπότε και αξιώθηκε να πιάσει στα ίδια του τα χέρια το Μεσσία του κόσμου, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πνεύμα Άγιο τον είχε πληροφορήσει ότι δεν θα πέθαινε αν δεν έβλεπε τον Σωτήρα του κόσμου, όπως αναφέρει η Καινή Διαθήκη. Όλα αυτά τα γεγονότα από τη ζωή του Αγίου με χρονική σειρά εικονίζονται σε μεγάλες εικόνες γύρω από τον τάφο του. Ο τάφος του Αγίου, ο οποίος ευωδιάζει, ευρίσκεται στη μέση με μια μεγάλη εικόνα από την κοίμησή του. Thank you.